serious issue, which I've addressed very openly from the very beginning, you know, courageously admitting that a mistake was made, making personnel changes, and making sure that we have even stricter filters when it comes to the issue of wiretapping. Από τη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει λάθος την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, επισημένοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης των παράνομων λογισμικών στην Ευρώπη. At the same time, there's also a much broader problem that needs to be addressed, and this is the proliferation of illegal spyware across Europe. Την ίδια ώρα η κατάθεση Ράμου συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και να διαβάζεται διαφορετικά από βουλευτές της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης. Πολύς λόγος έγινε για το αν έχει καταστραφεί ή όχι ο φάκελος Ανδρουλάκη στις 29 Ιουλίου, την ίδια ημέρα δηλαδή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στην ΑΔΕ τη μηνυτήρια αναφορά του. Δεν ήξερε η ΕΕΠ ότι θα κάνουμε έλεγχο για να το συνδέσω με την καταστροφή του φακέλου. Η διαδικασία της επισύνδεσης του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη. Υπήρχαν όλα τα στοιχεία που ζητάει ο νόμος. Με παραξενεύει η σύμπτωση ημερομηνίας της καταστροφής του φακέλου Ανδρουλάκη. Η ΕΕΠ δεν ικανοποίησε το αίτημά μας για έλεγχο. Υπήρχε άρνηση συνεργασίας. Με όσα ακούσαμε σήμερα, κατέρευσαν όλες οι χθεσινές διαρροές και τα fake news ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Προκύπτει ότι έχουμε να κάνουμε πλέον αποδεδειγμένα με ένα δίδυμο σκάνδαλο. Από τη μία πλευρά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και από την άλλη πλευρά το σκάνδαλο της συγκάλυψης των ευθυνών. Η ΕΕΠ αρνήθηκε κάθε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή ακόμη και με τον ελεγκτή της. Κατέστρεψε τα στοιχεία την ίδια μέρα της καταγγελίας Ανδρουλάκη και επικαλείται παντού το απόρριτο. Πρόκειται για την επιτομή του κουκουλώματος, την κορύφωση του έργου της συγκάλυψης της αλήθειας για τις υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ που παίζεται εδώ και 6 χρόνια με σκηνοθέτη όλες τις κυβερνήσεις σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και πριν του ΣΥΡΙΖΑ.